Λίμπορ 107,4, εκπομπή Safety Car, και μαζί μου έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Σκλίβα, υπεύθυνο πωλήσεων της Hyundai Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Σκλίβα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και το ασοκράτε σας. Καταρχήν, να κόψουμε λίγο τις επισημότητες, να μιλάμε στο ελληνικό, είναι πιο εύκολο πιστεύω και για τους βεβαίως, δύο. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως να μιλάμε. Λοιπόν, Κώστα μου, λοιπόν, έχουμε... καταρχήν να μιλήσουμε για το μοντέλο του Hyundai που πιστεύω ότι έχει κάνει την πιο μεγάλη αίσθηση τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι πλέον είναι αυτό που λένε το πρόσωπο της εταιρείας. Σωστά. Μιλάμε λοιπόν για το ολοκαίνουργιο το Hyundai, το Tucson, που πραγματικά μιας και το πήρα στα χέρια μου, δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο με ενθουσίασε γενικότερα σαν αυτοκίνητο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μας πεις εσύ κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε όντως ότι γενικά όλα τα σχόλια του τύπου και όλα εκθιάζουν το νέο Tucson όσον αφορά και τη σχεδίασή του, η οποία είναι από μηδενικό χαρτί σχεδιάστηκε το αυτοκίνητο. Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη. Και μάλιστα σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες στον Λίμπουργκιν, για να έχουμε και... Αυτό σημαίνει ότι και η δική τους περιφορά θα είναι αντίστοιχη με την εμφάνισή του το αυτοκίνητο. Μιλάμε για το Tucson το καινούργιο, το οποίο είναι τέταρτη γενιά του. Ένα αυτοκίνητο το οποίο από το 2004 που πρωτοεμφανίστηκε το Tucson έχει ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και από αυτές πάνω από 1,4 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Λοιπόν, καινούργιο το αυτοκίνητο τελείως, πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, πολύ εντυπωσιακό, σχεδιαστικά, μεγάλους χώρους, μιλάμε για ένα χώρο αποσκευών 577 λίτρα, από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας του, εξυλλετισμένους κινητήρες, η γκάμα των κινητήρων του καινούργιου Tucson είναι με ήπιες υβριδικές ή πλακίν εκδόσεις, οπότε ο πελάτης μπορεί να διαλέξει ό,τι θέλει, είτε σε βενζίνη, είτε σε πετρέλαιο, είτε αυτόματο χειροκίνητο, κυβότιο, είτε δέντρα κίνηση. Οπότε οι επιλογές που δίνουμε στον πελάτη μας είναι πάρα πάρα πολλές. Ωραία. Όσον αφορά το αυτοκίνητο, τους κινητήρες. Ωραία. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες, γιατί πιστεύω ότι αρκετοί δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει η έννοια της ηλεκτρικά υποβοηθούμενης οδήγησης με θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Και σίγουρα δεν είναι τόσο γνωστό το θέμα ότι υπάρχει diesel υβριδική έκδοση. Λίγο εκεί να μείνουμε να εξηγήσουμε πώς περίπου λειτουργεί αυτό το σύστημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την βενζίνη, που είναι και κυρίως το μεγαλύτερο κομμάτι πωλήσεων, να ξεκινήσουμε από τη βενζίνη, το Tucson προσφέρεται... Στη βάση των κινητήρων του έχουμε έναν 1,6 turbo GDI κινητήρα, ο οποίος είναι υποβοηθούμενος από μια 48V ήπια υβριδική τεχνολογία, η οποία το βοηθάει το αυτοκίνητο στις επιταχύσεις του, έτσι, και συνολικά στην κατανάλωσή του. Ο ίδιος κινητήρας υπάρχει και με 180 άλογα, πάλι σε βενζίνη. Μετά πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι με ήπιο υβριδικό σύστημα, με υβριδικό μάλλον σύστημα, το οποίο το αυτοκίνητο έχει δυνατότητα μέσω και του ηλεκτροκινητήρα του να κινηθεί ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, να κάνει μια απόσταση γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Και έχουμε και την plug-in έκδοση, που πάμε στα 265 άλογα, το οποίο του δίνει μια αυτονομία ηλεκτρική γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τους πετρελοκινητήρες, λοιπόν, είμαστε από τις λίγες εταιρείες, από τις ελάχιστες εταιρείες, όπως έχουμε και πετρέλαιο και ήπιο-υβριδικό σύστημα. Το οποίο αυτό ακριβώς, κάνει αυτό ακριβώς, δηλαδή βοηθάει το αυτοκίνητο και στις επιταχύσεις του και στην κατανάλωσή του. Να είναι ακόμα καλύτερη η κατανάλωση καυσίμου του αυτοκίνητου. Ωραία, αυτό είναι λίγο περίεργο βέβαια, γιατί γενικότερα πλανάται στον αέρα το γεγονός ότι το πετρέλαιο σιγά σιγά αργοσβήνει. Αυτή η κίνηση έτσι από την πλευρά της Hyundai θεωρείται, ας πούμε, να το πω, όχι παρακινδυνευμένη, λίγο έτσι με κάποιο ρίσκο. Ναι,
Η αλήθεια είναι ότι γενικά παγκοσμίως υπάρχει έτσι μια τάση ότι τα πετρέλαια θα σταματήσουν, θα καταργηθούν, θα αντικατασταθούν ίσως από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό δεν νομίζω να γίνει, δεν είναι κάτι θα γίνει. Αν γίνει δεν θα γίνει κάτι άμεσα. Αυτό είναι σίγουρο. Και η Hyundai προφανώς πιστεύει και στο πετρέλαιο, έτσι. Πιστεύει ότι ένα αυτοκίνητο τέτοιο, σαν και αυτό, με ένα πετρελοκινητήρα, με υποβοηθούμενο με το υβριδικό σύστημά του, θα δίνει στον πελάτη πάρα πολύ καλή κατανάλωση, πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Οπότε ναι, δεν είναι ότι ρισκάρει. Δεν θεωρώ ότι ρισκάρει. Δίνει περιβάλλον επιλογές στον υποψήφιο αγοραστή. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Όσο αφορά και ένα κινητήρα πετρελαίου. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι, γιατί θεωρώ ότι η κίνηση έγινε διότι τα πετρέλαια, εντάξει, έχουν έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερη αυτονομία από την βενζίνη με σωστή χρήση. Οπότε θεωρώ και με την υποβοήθηση θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη η αυτονομία τους. Σωστά. Ωραία, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και άλλα μοντέλα στον. Που έρχονται από τη Hyundai, όπως είναι το καινούργιο, το μικρό, το i20 για παράδειγμα, ας πούμε. Και έχω την εντύπωση ότι και εκείνο βγαίνει σε ίδια επιλογή, έτσι. Είναι και επίσης και αυτό πλέον με mild hybrid έκδοση. Σωστά. Όσον αφορά τη γκάμα της Hyundai, η οποία εξυγχρονίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η Hyundai έχει από τις πιο πλήρη γκάμες σε όλες, ό,τι θέλει ο πελάτης. Από ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο. Έχουμε το καινούργιο το i20, το οποίο η εμπορική επιτυχία του είναι πάρα πολύ μεγάλη το αυτοκίνητο. Καινούργιο τελείως. Και κινητήρες βενζίνης μόνο, το i20. Με πάρα πολύ μεγάλους χώρους για την κατηγορία του, μεγαλύτερους χώρους της κατηγορίας του και σε χώρο αποσκευών και σε μεταξωνίο μέσα, με πολύ καινούργιο εσωτερικό, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, με όλα τα συστήματα ασφαλείας, που, γιατί μιλάμε τώρα εν έτη 2021, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναφερόμαστε είναι στα συστήματα ασφαλείας που έχει ένα αυτοκίνητο, κατά πόσο είναι ασφαλές για τον οδηγό. Οπότε αυτό που μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι η γκάμα της Hyundai από την πρώτη έκδοση, από το πιο μικρό μας αυτοκίνητο, σχετικά μικρό, το i10, μέχρι το μεγαλύτερο, έχουμε όλα τα συστήματα ασφαλείας, τα πάντα. Δηλαδή έχουν τα αυτοκίνητά μας αυτόνομο φρενάρισμα, έχουν το σύστημα διατήρησης λωρίδας, έχουν το e-call, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί σε κάποια δύσκολη στιγμή να καλέσει είτε ο οδηγός το 112 είτε το αυτοκίνητο να καλέσει μόνο το 112 σε μια περίπτωση ανάγκης. Οπότε πέρα ξεκινάμε βασικά από τα συστήματα ασφαλείας των αυτοκίνητων μας, τα οποία είναι υπερπλήρη σε όλη την γκάμα της Hyundai. Ναι, από τη βασική έκδοση από ό,τι γνωρίζω. Σωστά. Από την πρώτη έκδοση, την πιο απλή έκδοση του i10, τα συστήματα ασφαλείας είναι στάνταρ σε όλα μας τα αυτοκίνητα. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Όσον αφορά, ναι, να πω λιγάκι για το... Ναι, βέβαια. Με ρωτήσατε για τι έχουμε. Να πω και τι περιμένουμε, γιατί θέλουν να μάθουν και οι πελάτες το τι φέρνει η Hyundai. Να πω ότι μέσα στο καλοκαίρι, το φετινό, θα έχουμε i20N. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως. Αυτό το νέο Kona N. Ναι. Αυτά δεν πρέπει να μας τα πεις, να τα ξέρουμε κι εμείς για να είμαστε προετοιμασμένοι. γι' αυτό λέω. Λοιπόν, θα έχουμε καινούριο i30N. Έχουμε i20N. Θα έχουμε Kona N. Kona. Και θα έχουμε και ένα καινούριο τελείως μοντέλο μας, το Bayon, το οποίο είναι ένα PSUV, δηλαδή να πούμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο βασισμένο στο πάτωμα του i20, αλλά πιο ψηλό, με μεγαλύτερο παγκάζ και μεγαλύτερους χώρους μέσα. Οπότε οι εκπλήξεις από τη Hyundai θεωρώ ότι συνεχίζονται και έχουμε πολύ καλά πράγματα να δείξουμε και να φέρουμε στους υπερψήφιους αγοραστές της μάρκας. Το οποίο Bayon τοποθετείται κάτω από το Kona. Ναι,
τοποθετείται κάτω από το κόνα. Α, μάλιστα. Ουσιαστικά είναι βασισμένο στο πάτωμα του i20, mm-hmm. αλλά θα έχει ένα εντυπωσιακό χώρο αποσκευών στα 411 λίτρα, που είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο είναι. Πάρα πολύ μεγάλο, ακριβώς. Με ένα μεταξιόνιο στα 268. Αλλά ναι, μην τα πούμε όλα τώρα. Να όχι, φυσικά, θα αφήσουμε και κάτι. Τόσες φορές έχουμε να πούμε. Να δούνε και έτσι. Μας ακούσε. Σας ακούω καλά. Να, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μας, λοιπόν, ναι. Τι λέγαμε. Ξέχασα και τι λέγαμε με τον πανικό. Για τον Μπεϊόν. Μπράβο, περιμένουμε, μπράβο. Για τα αυτά που περιμένουμε, για το ό,τι περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για τους υποψήφιους αγοραστές μας να δουν στη Hyundai. Ωραία. Βασικά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σαν να μην άκουσα καλά. Είπες Kona N, όχι N-Line, έτσι. Όχι, είπα Kona N. Το Kona, το N-Line, το έχουμε φέρει ήδη στην Ελλάδα. Δηλαδή το Kona υπάρχει. Όπως επίσης, να πω κάτι που ίσως να μην το ξέρει ο κόσμος, ότι το Kona έκανε πρόσφατα ένα πολύ ωραίο facelift. Ανανεώθηκε και η μάσκα προς και τα πίσω φωτιστικά σώματα. Έχουν ανασχεδιαστεί το αυτοκίνητο όπως και το εσωτερικό του. Και έχουμε φέρει και ένα πολύ επίσης σημαντικό αυτοκίνητο για τη μάρκα. Σε facelift, το Kona το υβριδικό μας. Το οποίο και αυτό έχει έρθει με το facelift και την καινούργια μάσκα του Kona. Ναι, από αυτού βασιζόμενους ρώτησαν, ήταν online. Μάλιστα. Δεν σας άκουσα. Λέω, επ' αυτού βασιζόμενος, γνωρίζοντας για το facelift, έλεγα μήπως εννοούσες το N. Γι' αυτό λέω Kona N. Οκ, είπα όλα αυτά. Όχι, Kona N. Πολύ, πολύ ωραία. Kona N. Okay. Για παραπάνω πληροφορίες δεν μπορώ να δώσω. Όχι, 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 όχι. Μέσα στο καλοκαίρι, ναι, να αφήσουμε και κάτι να έχουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα έχουμε, πιστεύω ότι θα έχουμε και το Kona, το N. Okay. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι λίγο, επειδή είναι πιο πολύ προσωπικού επίπεδου η ερώτηση, δικού μου προσωπικού εννοώ, καθότι σαν αυτοκίνητα μου αρέσουν πολύ το κλασικό σεντάν. Και βλέπω ότι η Hyundai, τουλάχιστον σε εμάς στην Ελλάδα, κλασικά σεντάν δεν φέρνει. Τόσο πολύ δεν υπάρχει ζήτηση για τα συγκεκριμένου τύπου μοντέλα. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως αυτά που κυρίως φεύγουν τα αυτοκίνητα είναι τα SUV. Mm-hmm. Βέβαια εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Έχουμε βέβαια, με την έννοια του σεντάν δεν έχουμε, όμως το i-Tech, το Fastback. Ναι, οκ, okay, καλά. Το οποίο είναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο. Πανέμορφο, είναι εντάξει. Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για την φιλοσοφία, ξέρεις, του i40, του Sonata, τα οποία θα μου πεις, ναι, ναι, τα βλέπεις Αμερική πιο πολύ, αλλά οκ. Okay. Στην Ευρώπη γενικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δίνουν ένα, δεν είναι και η αγορά πια, ο καταναλωτής δηλαδή, από τη μάτια αυτοκίνητα, mm-hmm. και κυρίως στρέφεται στα PSUV. Να πω όμως επίσης κάτι σημαντικό για τη μάρκα, ότι η Hyundai είναι από τις λίγες εταιρείες, ας πούμε στο facelift, το i30 που έχουμε φέρει. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που το προσφέρουμε με ατμοσφαιρικό κινητήρα τετρακύλιδρο, 1500 και 110 άλογα καινούριο κινητήρα. Uh-huh. Έτσι. Και έχουμε και έναν καινούριο επίσης κινητήρα, 1500 κυβικά, 160 άλογα. Ήπιο υβριδικό σύστημα, είναι πάρα πολύ καλό. Μια χαρά, το οποίο χαρά. Το προσφέρουμε και στο i30, βεβαίως, και στο Fastback. Και όταν μιλάμε για ένα κινητήρα καινούριο, 1500, 160 άλογα ήπιο υβριδικό, μπορεί κάποιος να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο από 19.500 ευρώ, 19.490. Mm-hmm. Να πάρει i30 hatchback, 1500, 160 άλογα ήπιο υβριδικό σύστημα, με πάρα πολύ καλό εξοπλισμό και ασφαλεία, από 19.490 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλή πρόταση. Ναι, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Πολύ καλό αυτοκίνητο, οικογενειακό αυτοκίνητο, με χώρους, με πολύ ωραία εμφάνιση, η καινούργια ανασχεδιασμένη μάσκα μπροστά του i30, και αντίστοιχα με πάρα πολύ μακρύ, πάρα πολύ μικρή διαφορά τιμής, μπορεί κάποιος να θέλει, μπορεί να διαλέξει και το Fastback. Πολύ ωραία. Το μοντέλο μας. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Βέβαια δεν πιστεύω ούτε αυτό να έρθει κατά εδώ μεριά, γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με διάφορους φίλους. Ούτε για το Santa Cruz βλέπουμε να πατάει η Ευρώπη, έτσι.
Το Santa Cruz προς το παρόν θα είναι για την αγορά της Αμερικής. Μάλιστα. Κρίμα. Περιμένουμε να δούμε, γιατί ελπίζουμε να μπορέσουμε να το δούμε και στην Ευρώπη. Το οποίο ουσιαστικά μπροστά είναι ένα τουσόν. Ένα τουσόν μπροστά και εσωτερικά. Και εσωτερικά. Εύχομαι να μπορέσει να το δούμε και στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολύ διάφορο στο κίνημα. Αυτό είναι ο πελάτης μας ρωτάνε. Μα φυσικά γι' αυτό σε ρωτάω. και με ρωτάνε, μας λένε, γιατί ξέρω, άμα τυχόν πατήσει η Ευρώπη, θα πατήσει επίσης και τον ανταγωνισμό πάρα πολύ. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ όμορφο. Εντυπωσιακό. Για τέτοιο αυτοκίνητο. Εντυπωσιακό το αυτοκίνητο. Ωραία, και λίγο να σε ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Επειδή επίσης με ρωτάνε, λίγο για το αυτό το καινούργιο σύστημα των ταχυτήτων. Το οποίο είναι μεν χειροκίνητο, αλλά δεν είναι χειροκίνητο. Το IMT. Το IMT, μπράβο. Λίγο εντάχει όσο μπορείς πιο απλά και πιο γρήγορα να μας πεις πώς περίπου δουλεύει αυτό, για να καταλάβουν λίγο τη διαφορά οι ενδιαφερόμενοι. Το IMT ουσιαστικά είναι το Intelligent Manual Transmission. Για να μην πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο πώς λειτουργεί. Το σύστημα αυτό, λοιπόν, το οποίο υπάρχει από την αρχή στο καινούργιο του SON, από τον πρώτο μας κινητήρα, είναι με το κυβότιο το IMT, ουσιαστικά είναι ηλεκτρονικός του πλέκτης. Και τι κάνει, όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία ή δεν πατάμε πολύ τον γκάζι, σβήνει το κινητήρα και το αυτοκίνητο ρολάρει. Οπότε κάνει και οικονομία καυσίμου και κάνει και οικονομία στις εκπομπές, κάνει μάλλον και έχει λιγότερες εκπομπές ρήπων. Είναι πάρα πολύ έξυπνο κυβότιο. Ναι, είναι πάρα πολύ έξυπνο κυβότιο. Είναι χειροκίνητο κυβότιο, βέβαια, έτσι, να πούμε ότι έχει συμπλέκτη. Απλά είναι ηλεκτρονικό συμπλέκτη. Ναι, απλά είναι by wire που λένε, δεν είναι. Σωστά. Okay. Σωστά. Και φυσικά έχουμε και τα πτώματά μας κυβότια, τα DCT, τα οποία είναι διπλού συμπλέκτη. Έχουμε σε 7 κυβότιο σε όλα σχεδόν την γκάμα των αυτοκινήτων μας, από το i20 μέχρι και το Tucson, σε αυτόματα κυβότια, τα διπλού συμπλέκτη, τα οποία είναι καταπληκτικά κυβότια. Συζητάμε σε αίσθηση και ταχύτητα πάρα πολύ καλά. Και να υπενθυμίσουμε εδώ τις παροχές που δίνει η Hyundai, που είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο, η οποία τολμάει και δίνει 5 χρόνια εγγύηση στα αυτοκίνητά της, χωρίς όριο χιλιόμετρων. Κανείς άλλος δεν το κάνει αυτό. Γιατί έχει εμπιστοσύνη στο προϊόν που πουλάμε. Οπότε η μοναδική εταιρεία που δίνει 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση χωρίς όριο χιλιόμετρων, 5 χρόνια οδική βοήθεια στα αυτοκίνητά μας, 5 χρόνια εγγύηση χρώματος και 12 χρόνια εγγύηση σκουριάς. Αυτές είναι οι παροχές της Hyundai προς τους καταναλωτές. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα όσα μου είπατε. Και αναμένουμε φυσικά με τις καινούργιες παραλαβές να τα ξαναπούμε, βεβαίως. Μας πείτε και για τα καινούργια μοντέλα που θα έρθουν. Λοιπόν, να πω μόνο εδώ, αν μου επιτρέπεις, ένα λεπτάκι, ότι μπορείς να μας βρείτε στο ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Πολύ σωστά. Η Βελμάρη είμαστε, έτσι, μέλος του ομίλου Βασιλάκη, η οποία έχουμε εδώ πέρα, ο δενεπλάτης μας μπορεί, έχει δυνατότητα ανταλλαγής, χρηματοδότησης και ό,τι θέλει. Και να δει όλη την γκάμα της Hyundai στο κατάστημά μας. Ωραία, λοιπόν. Επίσης, φυσικά, στο διαδίκτυο, άμα θέλουν να σας βρουν, υπάρχουν οι αντίστοιχες σελίδες και να έρθουν σε επικοινωνία και μαζί σας. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ εύκολο να σας βρουν. Η πρόσβαση είναι εύκολη, πάρκινγκ υπάρχει αρκετό. Εννοείται. Δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα. Και περιμένουμε τους υποψήφιους αγοραστές να εξυπηρετήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Βεβαίως. Καλή Ανάσταση. Όλοι να έχουμε καλή Ανάσταση. Όπως... Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Γιατί αλλιώς χωρίς υγεία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό Σαββατοκυριακό. Και εύχομαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου.